Παρότι είχαν ξεκάθαρα την ευκαιρία να πάρουν ένα παιχνίδι στα χαρτιά, οι νέοι Αλμυρού προχώρησαν σε μια κίνηση ήθους και ανακοίνωσαν ότι δεν θα κάνουν ένσταση για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή του ΠΟΗ. Το παιχνίδι των δύο ομάδων το πρωί της Κυριακής στο Γάζι ολοκληρώθηκε ισόπαλο 2-2 με τους νέους Αλμυρού να προηγούνται 2-0 στο παιχνίδι, με τέρματα που σημείωσαν ο Φίτσο Δασκαλάκης στο πρώτο ημίχρονο και ο Τσαγκαράκης στις αρχές της επανάληψης. Όμως στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός Ηρακλείου ισοφάρισε 2-2 με τέρματα των Σταθάκη και Στιακάκη. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι χρησιμοποίησαν ως αλλαγή έναν παίκτη που δεν είχε δοθεί στο φύλλο αγώνα στην αρχική σύνθεση. Ο διαιτητής κύριος Κρεπετός μετά το τέλος ανέφερε το γεγονός στο φύλλο αγώνα, με τους νέους του Αλμυρού να αποκτούν κάθε δικαίωμα να προχωρήσουν σε ένσταση, η οποία ήταν πασιφανές ότι θα τους δικαίωνε. Από τους 3 βαθμούς στα χαρτιά όμως και την τιμωρία των αντιπάλων λόγω ενός ανθρώπινου λάθους, ο σύλλογος του Γαζίου προτίμησε να ακολουθήσει τον δρόμο του εφαγωνίζεσθε και της ευγενούς άμυλας και έτσι ανακοίνωσε ότι δεν θα γίνει ένσταση. Η φιλοσοφία του συλλόγου μας είναι ότι οι αγώνες κρίνονται στα γήπεδα. Έγινε από τον Παναθηναϊκό Ηρακλείου ένα ανθρώπινο λάθος που δεν κρύβει σκοπιμότητα και δεν θα προχωρήσουμε σε ένσταση, αναφέρει η διοίκηση των νέων του Αλμυρού, εξυψώνοντας το fair play και επιβεβαιώνοντας ότι πανάξια είχε πάρει το κύπελο ήθους από την ΕΠΣΗ για την περσινή σεζόν 2021-2022.